για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς όσους βλέπουν. Εδώ είναι πρέσα δημιουργησίας. Ήταν λάτρης του φλαμέγκο και της κλασικής μουσικής. Εδώ είναι η πρέσα της χαρακτικής, του κεφαλινού, που τυπώνουμε τους κακούς. Εδώ είναι το οξυδοτήριο. Την έφτιαξε 85 χρονών. 85 χρονών. Για να μπορεί να τυπώνει τα πολύ μεγάλα έργα. Χειροποίητη είναι αυτή. Εδώ είναι η θέση του. Εδώ ήταν όλη μέρα. Εδώ. Και εδώ καθόταν γύρω του ο κόσμος να πιούν το κρασάκι τους και να το βελιάσουν. Και αυτή η πολυθρόνα είναι του Γιάννη Κεφαλινού. Πίσω. Εδώ είναι η έκθεση. Αυτό είναι το έργο που το είχε εδώ πάντα. Τα λουλούδια, τα πέφτωγάκια. Εδώ έχουμε πάλι απόσπασμα από τη κίτρα και αυτό το κόμμα και από τη διαφήμιση. Ένα απόσπασμα και ένα μικρό βιογραφικό. Βλέπουμε τον Γιώργο σε τρεις ηλικίες. Μπορούμε να δούμε πολύ καθαρά πόσο όμορφα έχει φτιάξει αυτή την πλάτη. Είναι αριστοτεχνικός ο τρόπος, νομίζεις ότι είναι δέρμα ενώ είναι χαραγμένο ξύλο. Και αυτό το φοβερό έργο η καταιγίδα. Εδώ είναι πλάκες χαραγμένες, χαλκού. Είναι το γνωστό σκοτωμένο πουλί, ένα πορτρέτο που του κάνει. Κοπέλα καθιστή του 57 και του 58 και είναι η μήτρα από την οποία τυπώνεται στην πρέσα πάνω στο χαρτί το έργο και τα εργαλεία τα οποία τα περισσότερα τα φτιάχνει μόνος. Εδώ βλέπουμε από το... ναι, τα πινέλα, εδώ είναι από το Δάφνης και Χλώη οι ξυλογραφίες που έφτιαξε, το δοκίδιο ιστορίας του κόμματος στο προσχέδιο για τη σύγχρονη εποχή και πολλά προσχέδια για κάθε βιβλίο που σχεδιάζει. Και εδώ είναι κάποια προσωπικά του πινέλα. Εδώ είναι το χωριό Πύργους, το πουλί, οι αγριόπαπτες, φαίνεται το δύο. Το 60 το μαύρο βουνό είναι εντυπωσιακό πως έχει χαράξει για να δώσει το αρχικό του έργο που ήταν μελάνη ακουαρέλα και το πετυχαίνει με τη χάραξη του ξύλου. Και εδώ βλέπουμε τοπίο με αγρότες του 61. Βλέπουμε με τι πλούτο χρησιμοποιεί το καλέμι, με τι φαντασία, με τι εύρος που δεν είναι συνηθισμένο. Εδώ είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι του 88, το ερωτικό και κυνηγεί στο δάσος η Άννα. Αγαπούσε πολύ να χαράζει γυμνό, άλλωστε είναι βασική σπουδή στην καλότητα του γυμνό. Και γυμνό με βούλα του 92, ένα τοπίο του Μαραθώνα, κορίτσι που αλλάζει στην παραλία που γίνεται και αναπαυόμενη κυρία. Είναι 29 έργα. Αυτό είναι ένα γιαπωνέζικο εργαλείο, το έφτιαχνε μόνος του βέβαια, με πάπυρο που τύπωνε. Εδώ είναι ενδεικτικά από τα δεκάδες, τις δεκάδες σημείωσα, το πόσο δείχνεται για κάθε έργο. Εδώ βλέπεις ότι για να σχεδιάσει έγραφε τις σκέψεις του, για να κάνει μια σύνθεση, μελέταγε το θέμα του. Υπάρχει πολύ μεγάλο. Εδώ είναι το μεγάλο. Αυτό εδώ. Εδώ είναι χειροποίητα η ακόμα και το πυρούνι και το ματιά που έκανε, τα φτιάχνε μόνος του.